Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Σόφη Θεοδωρίδου με νέα συγγραφική δουλειά, Πορφυρό ποτάμι αυτή τη φορά. Πορφυρό ποτάμι, και είναι ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία. Μέσα από την προσωπική ιστορία των δύο κεντρικών μου ηρώων, της Νιώβης και του Φιλίπ, τους οποίους τους συνδέει μια παιδική αγάπη, αλλά που αποδεικνύεται αδιέξοδη και παρότι ακατάλητη. Ταξιδεύουμε λοιπόν μέσα από τη δική τους προσωπική ιστορία στην Καπαδοκία των αρχών του 20ου αιώνα, και όχι μόνο όμως, και στην πόλη και στην Οδυσσό και αργότερα και στην Ελλάδα μετά από την καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Σας αρέσει να συνδυάζετε πάντα και ιστορικά στοιχεία, έτσι? Μου αρέσει, αυτό μου αρέσει να διαβάζω και με αυτόν τον τρόπο γράφω. Η συγγραφή πώς προέκυψε του συγκεκριμένου? Εγώ είμαι ποντιακής καταγωγής, δεν είμαι Καπαδόκισσα, ωστόσο έχω παντρευτεί ο σύζυγός μου είναι με καταγωγή από την Καπαδοκία, και όχι μόνο βέβαια, αλλά και από την Καπαδοκία. Οπότε ήθελα να αγγίξω αυτή την ιστορία, να μάθω λίγο περισσότερα πράγματα, γιατί δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτή την περιοχή. Ενώ γνωρίζουμε πολλά για τις περιοχές, ας πούμε, της Ιωνίας και του Πόντου, για την Καπαδοκία γνωρίζουμε ελάχιστα. Οπότε ήταν και για μένα μια ανακάλυψη όλα αυτά που βρήκαμε μέσα από την έρευνά μου. Επισκεφτήκατε περιοχές, κάνατε έρευνα, πώς έγινε? Ήταν να επισκεφθώ τις περιοχές, αλλά συνέβησαν τα γεγονότα εκείνα τα τρομοκρατικά, οπότε με απέτρεψαν. Θα επισκεφτώ οπωσδήποτε. Ταξίδεσαι όμως μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που ζούσαν εκεί, γιατί όπως και να έχει, και σήμερα που θα πάω, δεν θα είναι το ίδιο όπως τότε. Σίγουρα, ναι. Μετά από τόσα χρόνια και τόσες αλλαγές. Θα το κάνω όμως αυτό το ταξίδι. Είναι. Τι θα λέει ο κόσμος? Είναι πολύ νωρίς, ακόμη 2-3 μόνο μου είπανε τα καλύτερα, εντάξει, για να μου πούν τα χειρότερα δεν θα με πάρουν καταρχάς. Αλλά ελπίζω, επειδή ακριβώς είναι και βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία, να τους συγκινήσει. Διαβάζει ο κόσμος, τι εισπράτεται? Διαβάζει ένα σταθερό κοινό, δηλαδή, και υπάρχουν και κάποιοι που είναι σποραδικοί, θα τους έλεγα, αναγνώστες, που μπορεί να διαβάσουν ένα βιβλίο το χρόνο, ας πούμε. Πάλι πολύ λιγότεροι από όσους θα επιθυμούσαμε να έχουμε στην Ελλάδα. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Δεν υπάρχει παιδεία στο θέμα του αναγνωστικού κοινού, της καλλιεργίας? Πιστεύω ότι έχουμε μεγάλη έλλειψη εκ μέρους των εκπαιδευτικών για αγάπη προς το βιβλίο, γιατί είτε από τους εκπαιδευτικούς είτε από τους γονείς θα περάσει στα παιδιά αυτή η αγάπη. Σίγουρα, ναι. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ούτε από τους γονείς ούτε από τους εκπαιδευτικούς, και με θλίψη μου διαπιστώνω, όλοι πολλοί συνάδελφοί μου δεν διαβάζουν λογοτεχνία, δεν διαβάζουν τίποτα πέρα από τα σχολικά βιβλία. Οπότε πώς θα προχωρήσει, πώς θα μεταδοθεί αυτή η αγάπη? Το επόμενο βήμα το έχετε σκεφτεί? Το επόμενο βήμα το δρασκελίζω αυτή τη στιγμή. Τώρα πότε θα τελειώσει δεν ξέρω. Είναι μια ιστορία που ξετυλίγεται στα χρόνια του διχασμού, του εθνικού διχασμού. Να δούμε πού θα φτάσει. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλό τάξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.